Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος, καθώς το απόγευμα της 5ης 6 Ιουλίου υπέβαλε την παρέτησή της και η Πόπη Τσαπανίδου. Η εξέλιξη θεωρείται αναμενόμενη μετά την συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, όπως έχει γίνει γνωστό, η Πόπη Τσαπανίδου φέρεται να έχει υποβάλει την παρέτησή της από τη θέση αυτή και μετά το αποτέλεσμα τη πρώτη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου. Στι εκλογέ του Ιουνίου, η Πόπη Τσαπανίδου δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτή, καθώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε μόλι τρει βουλευτέ επικρατεία και η ίδια ήταν στην τέταρτη θέση. Η Πόπη Τσαπανίδου αποτέλεσε επιλογή του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώ πριν τι φετινέ εκλογέ, ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση ήθελε να προσδώσει αέρα ανανέωση στη βιτρίνα του κόμματο, ενώ παράλληλα και ο Νάσο Ηλιόπουλο ήθελε να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στην Αλφα Αθηνών. Από την πρώτη και στιγμή, ο τέο πλέον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία λέξη Τσίπρας, είχε ξεκάθαρο στο μυαλό του τι ακριβώ ήθελε, επιμένοντα την προοπτική πως ο νέο ή η νέα εκπρόσωπο θα έπρεπε να έχει τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, να είναι γνώριμο πρόσωπο από τον χώρο των μέσων μαζική ενημέρωση. Δεύτερον, να μην είναι ταυτισμένος με τον κομματικό μηχανισμό. Και τρίτον, να είναι γυναίκα. Η πρώτη επιλογή του Αλέξη Τσίπρα ήταν η Πόπη Τσαπανίδου με τον γάμο να ανακοινώνεται επισήμως την 28η Δεκεμβρίου του 2022.